Καλημέρα, παιδιά, είμαι Wins και σήμερα θα παίξουμε ένα parkour map στο Minecraft που λέγεται To The Moon. Και ξέρω δεν το έχετε ξαναδεί γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε, ναι, πάμε να δούμε το map. Λοιπόν, αυτό είναι το map που βλέπετε. Και μπορώ να πω πως πρώτη εικόνα είναι πολύ ικανοποιητική. Έχουμε εδώ πέρα στολές αστροναυτών και όλα αυτά. Λοιπόν, τι λέει? If this looks like red wool, then congratulations, you're not using the resource. Okay. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω θέλει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε το resource pack για το συγκεκριμένο map. Το resource pack υπάρχει ήδη μέσα στο map, μέσα στο αρχή του map, οπότε μην ανησυχείτε. Με το που κατεβάσεις το map και το βάλεις στο folder σου, έχει και το resource pack αυτόματα. Λοιπόν, πάμε από εδώ τι έχει. Πολλές φυνακίδες, okay. Go ahead. Okay. Άρα μας λέει να πάρουμε. Έλα. Μια στολή θέλει τέλο πάντων και να τη φορέσουμε. Ωραία. Okay, so αυτό που λένε αυτές οι πινακίδες ουσιαστικά είναι ότι το map είναι περίπου μισή ώρα μεγάλο, δηλαδή μισή ώρα gameplay, και μετά βγαίνει. Επίσης λέει πως πρέπει να έχουμε το render distance στα 10 chunks, όπως το έχω, και το έχω εδώ πέρα, έτοιμο. Και αυτά πάνω κάτω, δεν λέει κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει. Πάμε εδώ πέρα να δούμε. Και animations βλέπω. Αυτό υποθέτω είναι ο πύραυλος μας. Okay, head around to the back, okay, πάμε πίσω. Εδώ τι έχουμε? Map made by Henzo. Okay, ο map creator είναι ο Henzo, είδα από ό,τι βλέπετε, να το όνομά του. Και κάνει και εδώ πέρα αυτό το μικρό έτσι feature. Μπαίνουμε μέσα, υποθέτω. Press when everyone is inside. When everyone. Επίσης κάτι που ξέχασα να πω είναι πως αυτό το map μπορεί να το παίξετε και με φίλους σας, όσους θέλετε. Αλλά η πολύ μεγάλη παρέα μπορεί να προκαλέσει λίγο χαμό, οπότε, ναι, πάμε. Έκλεισε η πόρτα. Και land sequence. Και αντίστροφε με. Μα, ουφ. Ξεκινάει πολύ δυνατά το map. Okay. Και, έχουν βάλει μέχρι και animation να κουνιέται. Φουφ. Okay, πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Level 1, rocketing upwards. Αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι. Okay, για πάμε εδώ πέρα. Also important note, fall damage ticks are enabled. Okay. Καταρχάς, πού είμαστε? Okay, είμαστε στο φεγγάρι όπως βλέπετε, όπως λέει και ο τίτλος. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι παίζει. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι το δέντρο, η πηγή ενέργειας οξυγόνου. Αυτά εδώ είναι tethers. Τα tethers μεταφέρουν το οξυγόνο σε άλλα μέρη. Εδώ υποθέτω δεν μπορώ να πάω. Εδώ ουσιαστικά, άμα σε άφηνε να πας, δεν έχει οξυγόνο και καλά απ' έξω. Και καλά, γιατί είμαστε στο Minecraft. Οπότε δεν σε αφήνει να βγεις. Αυτή είναι η πύραυλη που υποθέτω θα κάνουμε parkour επάνω τους. Και έχω να πω πως είναι πολύ καλά φτιαγμένα τα textures. Και φωτιά από κάτω. Γενικότερα ξεκινάει πολύ δυνατά. Λοιπόν, κλικ το κουμπάκι. Τι είναι αυτό? Teleport to the most recently. Τι λέγε? Touch spawn point. Okay, άρα υποθέτω πως αυτά εδώ είναι spawn points. Οπότε, άμα το κάνω αυτό δεξί κλικ, θα με πάει εδώ πάνω, υποθέτω. Και κάτι έχει πάνω κιόλας. What? Το βλέπετε? Αιωρούμε. Okay. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πολύ να κάνει με τα physics του φεγγαριού και καλά που η βαρύτητα είναι μικρή. Τι λέει? Industrial teleporter. Δεν έχω δει τι κάνει. Λοιπόν, οκ. Okay. Υποθέτω πρέπει να πάμε να ξεκινήσουμε το parkour. Οκ. Okay, όμως το πετύχουμε τώρα. Θα το πετύχουμε τώρα. Λοιπόν, και αυτό λογικά τώρα έκανε spawn point check. Οπότε, άμα πεθάνω και πατήσω αυτό εδώ πέρα, θα με βγάλει εδώ πέρα και όχι εκεί κάτω. Λογικά. Πάμε εδώ. Ωραία. Nice. Πολύ καλά. Και επίσης, αν αναρωτιέστε πώς πάει το FPS μου, 380 κάπου εκεί. Είναι πολύ ωραίο και smooth το map. Πού πάω? Εκεί πάω. Υποθέτω ότι πάω εκεί. Βλέπετε το ότι το gravitational force, δεν ξέρω γιατί το είπα στα αγγλικά, η δύναμη της βαρύτητας τέλος πάντων είναι πολύ μικρή και έτσι, όταν έχεις να κάνεις ένα μεγάλο jump όπως εκεί, μετά, εφόσον πηδήξεις, αιωρείσαι σαν να είσαι λίτρα. Είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ, πολύ καλό φτιαγμένο. Και γενικότερα είναι πολύ καλό map, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τελευταίο loss point, εκεί πέρα, okay. Πάμε εδώ. Θα το μετά εδώ, ναι. Ωραία. Εντά εκεί. Nice, ωραία. Και, ωραία, okay. Και πω θα το εδώ μετά. Και μετά. Okay, και εδώ. Nice, και τώρα. Εκεί, φτάνει εκεί πέρα. Λογικά φτάνει, okay, για πάμε. Φτάνει, okay. Πάω το κουμπί που θέτω. Level 2 has been unlocked. Go to the teleporter to finish the level 1. Teleporter. Νομίζω το teleporter είναι αυτό εκεί κάτω. Πάμε να δούμε. Θα έρθει επάνω του.
Ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ smooth η κίνηση κιόλας. Ναι, αυτό είναι το teleporter. Level 2, meteoric mess. Α, οκ. Okay. Τα κλασικά. Έχουμε μετεωρίτες τώρα. Ωραία. Όχι, 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 όχι. Οκ. Μικρό το κακό, μικρό το κακό. Πολύ μικρό το κακό, παιδιά. Οκ. Nice. Αυτό τώρα γίνεται. Έλα, πάμε. Spawn point. Ωραία, έχουμε πολύ ακόμα. Ρε, είναι πολύ μεγάλο αυτό. That's what she said. Αλλά είναι. Οκ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το βγάλουμε, θα το βγάλουμε. Εκεί. Nice. Εδώ. Εδώ, nice. Οκ, πολύ ωραία. Τώρα, όχι, εκεί το spawn point, το επόμενο. Πρέπει, θα ήταν καλό να πάω κατευθείαν και να μην πέσω. Nice. Οκ, πολύ κοντά είμαστε. Οκ, έλα. Οκ, spawn point υποθέτω, εντάξει, δεν το έλουσα, ευτυχώς δεν το έλουσα. Εκεί πάω. Ναι, δεν νομίζω να πήγε κάπου αλλού. Γιατί πρέπει να δυσκολέψουν κάπως. Οκ, ορίστε, δυσκολέψανε. Και τάκ. Α, με έβγαλε εδώ πέρα, οκ. Okay. Οπότε τότε λειτουργεί. Μέχρι τότε δεν χρειάστηκε να το ξανακάνω, γιατί είχαμε το άλλο το πραγματάκι που βοήθαγε, που άμα έπεφτα κάτω και χτύπαγε ένα μπλοκ, μας πέταγε πάλι στον αέρα ψηλά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό και γιατί υπάρχει αυτό. Αλλά υπάρχει, οπότε ναι. Μάλλον πρέπει να πάρουμε πολλή φορά. Και δεν πρέπει να πατήσω shift. Νομίζω ότι πάτησα shift πριν το βοήθησε. Ναι, οκ. Okay. Αυτά είναι pretty εύκολα. Λέω pretty εύκολα και πέφτω πάλι μόνο. Οκ, παιδιά, οκ. Okay. Winds, σταμάτα να πηγαίνεις κατευθείαν, εντάξει. Ούτε εδώ θα πάμε, οκ. Okay. Οκ, okay, παιχνίδι. Όχι, μην πέσεις. Ευχαριστώ. Οκ. Okay. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Οκ. Okay. Nice. Οκ, okay, ωραία. Πολύ καλά πάει μέχρι στιγμής. Εκείνη το spawn point, λογικά. Πρέπει να το έχω. Πρέπει να μπορέσω να το πάρω το spawn point. Οκ, okay, δεν το έλουσα, πάλι καλά. Φοβάμαι πάρα πολύ να μιλήσω κανένα σημείο πριν το spawn point ακριβώς και μετά ξανά το κάνω από την αρχή, γιατί δεν θα ήταν καθόλου ωραίο. Πού πάω? Εδώ, υποθέτω. Οκ, okay, εύκολο αρκετά αυτό το τζαμπάκι. Και αυτό. Εδώ το βλέπω ανοίγει το κοινό και αρχίζει να δυσκολεύει λίγο, νομίζω. Έλα. Πάμε και εδώ. Και εδώ. Nice. Και εδώ. Οκ. Okay. Οκ, okay, και αυτό ήταν αρκετά εύκολο. Αν και το φαινόταν πολύ μεγάλο, ήταν αρκετά εύκολο. Αυτό τώρα όμως φαίνεται υπερβολικά. Oh. Φαίνεται λίγο πιο δύσκολο. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Οκ, okay, το κάναμε λάντα αυτό τώρα. Οκ, okay, αυτό. Έλα. Ωραία, πάει πολύ καλά. Οχ. Oh. Please, wind. Όχι! 2000 years later. Λοιπόν, αυτό το μικρό jump εδώ πέρα που βρισκόμουν πριν μου πήρε πολλές φορές για να το κάνω και το έκανε επιτέλους και δεν έχει άλλο checkpoint, οπότε άμα χάσω κάπου, τελείως. Και ελπίζω να μην χάσω τώρα. Είμαστε πολύ κοντά, παιδιά, πολύ κοντά. Οκ, έγινε land αυτό. Wow. Nice, έλα. Λάντε εδώ, λάντε εδώ. Πέταμε πάνω, ευχαριστώ. Και έτσι. Λογικά το βγάλαμε. Μην το loses wins. Οκ, okay, δεν το έλυσα. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα τα αφήσω κάπου εδώ το βίντεο. Αυτό ουσιαστικά ήταν το parkour map. Έχει 4 levels, έχω παίξει τα 2. Θα αφήσω τα υπόλοιπα 2 για εσάς για να τα παίξετε. Δεν τα έχω τσεκάρει. Αυτό όμως που θα κάνω είναι. Κάπου εδώ τελειώνει. Άμα μπει εδώ πέρα, τελειώνει το level και πα στο επόμενο για να συνεχίσει. Όμως εγώ δεν θα το κάνω. Θα αφήσω τα υπόλοιπα 2 level να τα παίξετε εσείς. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Όμως αυτό που θα κάνω είναι για να σας τραβήξω την προσοχή με τα υπόλοιπα 2 level. Για να μην νομίζετε ότι είναι απλά αυτά, γιατί έχω δει τι είναι. Θα πάω εδώ. Θα κοιτάξω κάτω. Όπως λέει,
Έχουμε λέει Alien Invasion. Οπότε θα μπω Game Mode 1 να σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται. Μπαίνουμε Game Mode 1 και θα δείτε λίγο τι γίνεται. Λέει Alien Invasion. Πετάει laser. Δεν ξέρω καν τι μπλοκ είναι αυτό. Έχω κάνει ένα τρομερά πολύ γελίο Alien με δόντια κιόλας και γλώσσα. Ένα εδώ, έτσι περίεργο. Ένα πιο περίεργο εδώ πέρα. Ένα με αυτά τα τρία μάτια εδώ. Και μετά εδώ με κάτι πλοκάμια και κάτι περίεργα πράγματα. Και μετά αυτόν εδώ τον τύπο. Και αυτόν, και αυτόν. Όπου εδώ τελειώνει ουσιαστικά το υπόλοιπο level. Και συνεχίζει το επόμενο. Λοιπόν, εκεί πάνω είναι και η γη. Πόσο καλό, πόσο ωραίο. Λοιπόν, εδώ με το φίλο μου τον εξωγήινο. Θα αφήσω κάπου το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Θέλω επίσης να μου πείτε στα comments άμα θέλετε να συνεχίσω να κάνω τέτοια είδους βιντεάκια. Δηλαδή, να βρίσκω διάφορα random maps, CTM, adventure, parkour και όλα σχετικά. Και να τα παίζω μόνος μου με παρέα για Noob Attempts TLB. Γνωστούς, ξέρετε. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο αυτό που έκανα. Δεν το έχω ξανακάνει στο κανάλι. Έχω συνήθως Skywars, Bedgars, Matthew, BG και τέτοια πράγματα. Οπότε έχω αρχίσει να σκέφτομαι πώς θέλω να το κάνω αυτό. Και θα ήθελα τη δική σας υποστήριξη και γνώμη στα σχόλια. Μου είναι Winch και θα πούμε στην επόμενη. Τι έκανα μόλις τώρα, μου. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αντίο.